Ως Βουλή των Ελλήνων διαχρονικά και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνουμε, υποστηρίζουμε, συγκλίνουμε με τις αξίες και τις παρεμβάσεις, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της UNICEF για τα νέα παιδιά, για το μέλλον της ανθρωπότητας, της ζωής μας, του λαού μας. Τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι τα πρώτα θύματα, τα πιο ευαίσθητα, τα πιο αθώα, τα πιο ανυπεράσπιστα, σε συγκρούσεις, σε πολέμους, σε καταστάσεις κρίσης που δημιουργούν πρωτοφανείς ανισότητες σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε ειδικές συμπεριφορές εναντίον τους από μεγαλύτερους που θέλουν ποινικό κολασμό. Όλα αυτά είναι γνωστά, καταγεγραμμένα, πολλαπλά. Το ζήτημα είναι ότι σε ό,τι αφορά τη Βουλή, αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε πέραν της ελάχιστης χορηγίας στην προσπάθεια του τηλεμαραθώνιου είναι να βοηθάμε με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη, ανάπτυξη, ζωή κοινή, αλληλεγγύη, δημοκρατική, παιδεία στις χώρες που βρίσκονται τα παιδιά, που είναι δίπλα στους γονείς τους, μέσα στις οικογένειές τους. Να μην αναγκάζονται να φύγουν από αυτές τις χώρες, να μην έχουν λόγο να φύγουν από τη χώρα τους, από την εστία τους και να είναι ευτυχισμένα. Αυτά όλα όμως δεν είναι καθόλου απλά. Απαιτούν πολιτικές, απαιτούν αντίληψη, απαιτούν στράτευση και αγώνα. Όπως επίσης, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, θα πρέπει να νομοθετούμε με τρόπο που να είναι μεροληπτικά θετικός για τα παιδιά, έτσι ώστε καθώς θα βγούμε από την πολύχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση, να είναι πρώτα τα παιδιά αυτά που θα τύχουν της αναδιανομής και μιας μεγαλύτερης μέριμνας, έτσι ώστε να είναι ανοιχτό το μέλλον τους. Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας και θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να την εκπληρώσουμε. Ευχαριστώ.